Γεια σας, Jim.co.5 εδώ για το 15ο μάθημα προγραμματισμού σε Python. Σήμερα θα κάνουμε άλλο ένα project όπως την προηγούμενη φορά και θα είναι πάλι σε δύο μέρη και θα με βάση αυτό το project θα μάθουμε και τι σημαίνει αναδρομή στον προγραμματισμό που είναι μια αρκετά βασική και ίσως δύσκολη έννοια. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε σήμερα λέγεται Quicksort. Είναι, έτσι λέγεται ο αλγόριθμος, είναι ουσιαστικά ένας αλγόριθμος που μπορεί να υλοποιηθεί σε πρόγραμμα, ο οποίος παίρνει μία λίστα με τυχαίους αριθμούς και τους ταξινομεί με αύξουσα σειρά. Εμπνεύστηκα να κάνω αυτό το project από το κανάλι Computer File, που έχει ένα πολύ ωραίο βίντεο πάνω σε αυτό και μπορείτε να το δείτε, υπάρχει το link στην οθόνη. Αλλά ας πάμε πρώτα να δούμε τι σημαίνει αυτός ο αλγόριθμος και πώς λειτουργεί ακριβώς. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι σημαίνει πρακτικά ο αλγόριθμος Quicksort. Έχουμε μια λίστα τυχαίων αριθμών. Μπορεί να είναι όσο μεγάλη θέλει, δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Και το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι παίρνουμε έναν από αυτούς τους αριθμούς ως σημείο αναφοράς. Τώρα, για παράδειγμα, εμείς θα πάρουμε τον τελευταίο, αλλά μπορούμε να πάρουμε όποιον θέλουμε. Το βάζουμε λοιπόν αυτόν ως σημείο αναφοράς και παίρνουμε και συγκρίνουμε όλους τους άλλους με αυτόν. Αν είναι μικρότεροι ή ίση με αυτόν, πάνε αριστερά του, αν είναι μεγαλύτεροι, πάνε δεξιά του. Λοιπόν, παίρνουμε το 3, το οποίο είναι μικρότερο του 6. Παίρνουμε το 7, το οποίο είναι μεγαλύτερο, το 9. Το οποίο είναι μεγαλύτερο και το 4 το οποίο είναι μικρότερο. Τώρα για κάθε μικρή λίστα πρέπει να κάνουμε το ίδιο ξανά. Παίρνουμε ξανά το τελευταίο, το 4, το 3 είναι μικρότερο του, άρα μπαίνει εδώ. Και παίρνουμε εδώ το 9 και το 7 είναι μικρότερο του, άρα μπαίνει εδώ. Μόλις λοιπόν έχουμε λίστες του ενός στοιχείου, κάνουμε το εξής, παίρνουμε για κάθε σημείο αναφοράς, παίρνουμε τους μικρότερους αριθμούς και τους βάζουμε από πίσω του και τους μεγαλύτερους από μπροστά του. Ας πούμε, εδώ σημαίνει αυτό και εδώ το 7 πάει πίσω από το 9. Κάνουμε το ίδιο στη μεγάλη λίστα και ορίστε, έχουμε την λίστα ταξινομημένη σωστά. Ας κάνουμε κι άλλο ένα παράδειγμα με 4 στοιχεία. Λοιπόν, ξανά παίρνουμε το τελευταίο. Το 5 είναι μικρότερο ίσο του 5 και τα άλλα 2 είναι μεγαλύτερα. Εδώ το 5 μπαίνει μόνο στοιχείο αναφοράς, δεν έχουμε άλλο αριθμό. Εδώ μπαίνει το 9 και το 10 είναι μεγαλύτερο του. Μπαίνει από μπροστά του και το 5 μπαίνει από πίσω και έχουμε ξανά μία ταξινομημένη λίστα. Πάμε τώρα λοιπόν να υλοποιήσουμε αυτόν τον αλγόριθμο και να φτιάξουμε με αυτό ένα πρόγραμμα σε Python. Ωραία. Τώρα που είδαμε λοιπόν πώς λειτουργεί ο Quicksort, ας αρχίσουμε να τον υλοποιούμε. Καταρχάς θα χρειαστούμε δύο συναρτήσεις. Την μία θα τη γράψουμε σε αυτό το μέρος και την άλλη στο επόμενο. Η πρώτη θα λέγεται partition και ουσιαστικά αυτό που θα κάνει είναι ότι θα παίρνει μία οποιαδήποτε λίστα και θα τη διαχωρίζει, όπως είδαμε και στο άλλο βίντεο, σε δύο μέλη. Θα παίρνει το τελευταίο στοιχείο της λίστας και θα το βάζει ως σημείο αναφοράς και θα λέει ότι οι μικρότεροι αριθμοί από αυτό ή ίση μπαίνουν αριστερά και η μεγαλύτερη από δεξιά. Αρκετά εύκολο, λογικά. Για πάμε να το υλοποιήσουμε. Ξεκινάω δηλώνοντας τη συνάρτηση. Η μόνη παράμετρος που παίρνει είναι μια λίστα. Και πρώτα απ' όλα θέλουμε να πούμε ότι να φτιάξουμε δύο λίστες
left και right, οι οποίες είναι κενές στην αρχή, και λέμε ότι το σημείο αναφοράς, το pivot, θα είναι το τελευταίο στοιχείο της λίστας. Αν δεν το ξέρετε, υπάρχει η μέθοδος pop για τις λίστες, που ουσιαστικά πετάει από τη λίστα το τελευταίο της στοιχείο. Αυτό είναι χρήσιμο για μας, γιατί καταρχάς δεν το θέλουμε μέσα στη λίστα, θέλουμε να βγει από τη λίστα το τελευταίο στοιχείο, αυτό που θα πάρουμε ως σημείο αναφοράς. Και επίσης το καλό με την μέθοδο pop είναι ότι επιστρέφει το τελευταίο στοιχείο, άρα μπορούμε να το βάλουμε κατευθείαν σε μια μεταβλητή. Ουσιαστικά αυτή η γραμμή πετάει το τελευταίο στοιχείο της λίστας και το βάζει στην μεταβλητή pivot. Αφού λοιπόν είμαστε OK, ξεκινάμε. Ένα for loop και λέμε για κάθε αριθμό στη λίστα. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι μέχρι στιγμής η συνάρτηση partition, και κάνουμε εδώ το εξής. Λέμε ότι για κάθε αριθμό στη λίστα, αν ο αριθμός είναι μικρότερος από το σημείο αναφοράς, από το pivot, τότε μπαίνει στο αριστερό κομμάτι. Επίσης, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, μπορούμε να προσθέσουμε στοιχεία σε λίστες βάζοντάς τα μέσα σε brackets. Οπότε αυτό προστίθεται στη λίστα left, που αρχικά είναι άδεια, ας πούμε, και μετά προσθέτεται όλα τα στοιχεία τα μικρότερα του pivot. Το ίδιο συμβαίνει με τα στοιχεία τα μεγαλύτερα του pivot, μόνο που αυτά μπαίνουν στη δεξιά πλευρά. Τώρα το μόνο άλλο που έχουμε να κάνουμε είναι να τα επιστρέψουμε. Ουσιαστικά τα επιστρέφουμε για να χρησιμοποιηθούν από την συνάρτηση Quicksort, την οποία θα γράψουμε την επόμενη φορά. Εγγράψαμε δύο συναρτήσεις, γιατί η partition, το να χωρίζεις δηλαδή σε δύο μέλη μία λίστα, χρησιμοποιείται συνέχεια από την Quicksort, και επειδή είναι κάτι που επαναλαμβάνεται, όπως πάντα όταν σημαίνει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό, το αυτοματοποιούμε. Οπότε θα αφήσω εδώ την Quicksort. Με ένα pass, που αν δεν το έχω πει μέχρι στιγμής, το pass χρησιμοποιείται ως εξής. Αν είναι μια πολύ καλή μέθοδος, όταν φτιάχνετε ένα project, για παράδειγμα, ας πούμε εδώ, την υλοποίηση του Quicksort, θέλουμε στην αρχή, ειδικά αν είναι μεγάλο το project, κάνουμε ένα σχεδιάγραμμα με το τι συναρτήσεις χρειαζόμαστε, ας πούμε, γενικά, στο πρόγραμμά μας. Και είναι μια καλή ιδέα, ας πούμε, να γράψουμε όλες τις συναρτήσεις, έτσι, να τις δηλώσουμε, να δηλώσουμε αν θέλουμε παραμέτρους κτλ. Και βάζουμε ένα pass από κάτω. Το pass σημαίνει πως μόλις δει αυτή τη συνάρτηση ο υπολογιστής, να μην κάνει τίποτα. Και δεν μπορούμε να το αφήσουμε κενό, γιατί αν το αφήσουμε κενό θα πάρουμε ένα error στο επόμενο πράγμα που θα υπάρχει από κάτω. Αν υπάρχει, ας πούμε, ένα print εδώ, ο υπολογιστής θα μας πει ότι υπάρχει λάθος, γιατί αυτό θα έπρεπε να... το print θα έπρεπε να είναι πιο μέσα, δηλαδή μέσα στη συνάρτηση. Ουσιαστικά πρέπει να υπάρχει κάτι στη συνάρτηση, και αυτό το ελάχιστο που μπορεί να υπάρχει είναι ένα pass. Οπότε μια καλή ιδέα είναι να γράφουμε όλες τις συναρτήσεις μας με pass και να τις υλοποιούμε μία-μία μετά, για να βεβαιωθούμε ότι δουλεύει. Αυτά λοιπόν για το πρώτο μέρος, και θα επιστρέψουμε την επόμενη φορά με το δεύτερο μέρος και την υλοποίηση της συνάρτησης Quicksort. Γεια σας.